Η κυβέρνηση συστήνει αυτοσυγκράτηση στους εργαζόμενους, στο λαό, πειθαρχία. Βεβαίως πρέπει να παίρνονται αυτά τα μέτρα ασφάλειας, συμφωνούμε. Και βεβαίως η Βουλή έχει τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, να παίρνει αυτά τα μέτρα και να κάνει και απολυμάνσεις. Έχετε πάει σε εργασιακούς χορούς. Είναι κόλαση. Κυριολεκτικά κόλαση. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο, μα κανένα. Και δεν σας το λέμε θεωρητικά. Κάθε μέρα κάνουμε περιοδίες, όπως ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και ξεκινάμε από αυτό, καλώντας τους εργαζόμενους να τηρούν αποστάσεις και ρωτάς, σας δίνουν μάσκες? Όχι. Υπάρχουν απολυματικά? Όχι. Κανένα μέτρο πουθενά. Και η τύχη, βέβαια, μέχρι τώρα ίσως έχει βοηθήσει, λέω, για τους εργασιακούς χώρους. Το δεύτερο είναι ότι ζητάτε αυτοσυγκράτηση στον κόσμο και είμαστε σε ειδικές συνθήκες και η κυβέρνηση είναι ασυγκράτητη. Κυριολεκτικά βρήκαμε παπά να θάξουμε κανένα δεκαριά. Νομοσχέδια τεράστια σημασίας, άλλα είχαμε συμφωνήσει σε αυτή τη διαδικασία της υγειονομικής κρίσης. Νομοσχέδια μεγάλης σημασίας, όπως παραδείγματος χάρη το προηγούμενο του περιβάλλοντος, που επηρεάζουν τη ζωή όλων των εργαζομένων, δεν είναι τόσο απλό, πέρα από τα γενικότερα ζητήματα. Το προσφυγικό σήμερα, που είναι σοβαρό νομοσχέδιο και το φέρνετε fast track, γιατί τι σας πειράζει? Γιατί δεν τα αφήνατε να γίνει και δεύτερη συζήτηση επί των άρθρων? Συγγνώμη. Μην διαμαρτύρεστε, κύριε Μηταράκη. Σας άκουσα και εσάς και τον κύριο Κουμουτσάκο. Το πάτε μία διαδικασία, ψεκάστε, σκουπίσετε, τελειώσετε. Τι σας πειράζει? Ήταν τόσο επίγοντα όλα αυτά. Με κορυφαίο, βέβαια, απαράδεκτο, και θα το πληρώσετε, θυμηθείτε με, το νομοσχέδιο για την παιδεία. Καλά, μέσα σε αυτή την κρίση που γονείς, να ξεκινήσω ανάποδα, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, έζησαν και ζουν μία κατάσταση που είναι πρωτοφανής. Τώρα αλήθεια βρήκατε να φέρετε αυτό το νομοσχέδιο? Καλά, δεν τρέπεστε τίποτα? Δεν υπολογίζετε τις αγωνίες που ζουν όλες οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι λαϊκές οικογένειες μέσα σε αυτή την κρίση? Και έρχεστε τώρα και ο απόγειος της αναισθησίας είναι ότι υπάρχει και άρθρο που αυξάνει τον αριθμό των μαθητών μέσα στις αίθουσες. Και έρχεται σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, αντί περιμέναμε να μας ανακοινώσει κανένα μέτρο, το τι μέτρα θα πάρθουν αναλυτικά για να διασφαλιστεί, όταν ανοίξουν και αν ανοίξουν τα σχολεία, να διασφαλιστεί η υγεία εκπαιδευτικών μαθητών και κατά συνέπεια γονιών και του πληθυσμού. Γιατί είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι μαθητές. Ανταυτού έρχεται με μία τροπολογία που είναι, μετατρέπει το σχολείο σε reality, σε Big Brother. Απαράδεκτη. Η σχολική ζωή, η σχολική ζωή δεν είναι serial, ούτε reality, για να στήσεις τηλεοράσεις και να τις μεταδίδεις. Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κανένα παιδαγωγικό κριτήριο, δεν πατάει σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο. Γιατί το σχολείο είναι και οικοδόμηση σχέσεων μαθητών, εκπαιδευτικών. Δεν έχει καμιά σχέση με τη διδασκαλία από μακριά, που είναι διαφορετικό πράγμα. Και βέβαια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θέλω να τα αναλύσω, είναι γνωστά. Αποσύρτε το τώρα. Όχι αύριο, τώρα, απόψε. Καλούμε την Υπουργό να έρθει και να αποσύρει την τροπολογία. Αν δεν το κάνει, θα σας πούμε το πρώτο. Δεν συμφωνεί κανένας από τους εκπαιδευτικούς. Άλλο το πώς θα εκφραστεί πολιτικά με τις παρατάξεις που υπάρχουν. Δεύτερον, αυτό που λέμε εμείς, τα όργανα των εκπαιδευτικών να αποφασίσουν να μην το εφαρμόσουν. Απειθαρχία, ανυπακοή. Δεν θα μετατρέψετε σε τηλεοπτικό σοου τη διδασκαλία. Και έχει τεράστιες συνέπειες. Ξανασκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Τέθηκε το θέμα της Μαρφίν. Κύριε Πρόεδρε, θα με αφήσετε να μιλήσω περισσότερο. Και αν μου πείτε για το χρόνο, το λέω εκ των προτέρων, οι υπουργοί μίλησαν διπλάσιο χρόνο. Όταν δύο υπουργοί μιλάνε διπλάσιο χρόνο, ενώ έχουν μιλήσει πολιτικοί αρχηγοί, λογικό είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κάθε κόμματος, σας το είπα πριν και με τον κύριο Κυγέρογλου, σας έκανα νόημα, μην τον κόβετε, να το αφήσετε να απαντήσει.
Δεύτερο, το θέμα... Αυτό είναι απάντηση. Το λέω να έχουμε και λίγο χιούμορ. Δεύτερο, Μαρφίν. Ακούστε, την ώρα που στήθηκαν φιέστες για να πάμε όλοι μαζί, εμείς είπαμε όχι. Όχι, δεν θα πάμε, θα πάμε. Αλλά όχι όλοι μαζί. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευθύνες. Την ώρα έσκασε αυτό που έκανε το Υπουργείο Εργασίας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και όταν έγινε ο χαμός, αναγκάστηκε η κυβέρνηση να το πάρει πίσω, να πει ότι δεν θα ασκήσει ανέρεση. Εμείς γιατί λέμε υποκριτές. 10 χρόνια, 3 κυβερνήσεις, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, που βγαίνει στα κεραμίδια τώρα, 5 χρόνια. Και άλλα 5 από πριν είναι 10 με τις άλλες κυβερνήσεις. Πού είναι η φυσική και η ηθική αυτουργή? Δεν μπορείτε να τους βρείτε? Δεν ξέρετε, δεν υποψιάζεστε τίποτα? Προβοκάτσια ήταν. Στημένη. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε από ποιον. Λειτουργήσε καταλυτικά, σαν βόλη θα έλεγα, στο αναπτυσσόμενο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Δεν είχε ευθύνες η τράπεζα? Που δεν είχε εξόδους διαφυγής? Πού είναι οι ευθύνες της? Επομένως γι' αυτό λέμε τέλος η υποκρισία για όλους σας, για τις που κυβερνήσατε. Τώρα για να πάω για το νομοσχέδιο. Γιατί έφαγα το χρόνο. Α, να πω και κάτι ακόμα για το παιδείας που ξέχασα. Λοιπόν, η Διαμαντοπούλου το έφερε τον Αύγουστο, που ήταν ο κόσμος σε διακοπές. Ο Γαβρόγλου τη Μεγάλη Εβδομάδα, εσείς τον κορονοϊό. Μπράβο σας. Είσαστε άπαιχτοι. Κυριολεκτικά. Ξεπερνάει ο μαθητής το δάσκαλο και γίνεται καλύτερος. Καλύτερος από το δάσκαλο. Τώρα για το νομοσχέδιο και το προσφυγικό. Αναλύθηκαν οι πλευρές από το Γενικό Γραμματέα του Κομματός μας, τη Μαρία, την Κομινάκα που μίλησε, τα άρθρα κλπ. Εγώ μερικές γενικές πολιτικές επισημάνσεις θα κάνω και θα απαντήσω. Εμείς θεωρούμε ότι κινείται σε αντιδραστική κατεύθυνση. Και μάλιστα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το προσφυγικό. Μην έχετε αυταπάτες ότι θα το αντιμετωπίσει. Γιατί δεν θα το αντιμετωπίσει? Γιατί το προσφυγικό έχει αιτίες. Και αν οι αιτίες δεν σταματήσουν, θα συνεχίζεται και μάλιστα θα οξύνεται. Και στις αιτίες, κυρίες και κύριοι που κυβερνήσατε και κυβερνάτε, είσαστε συνυπεύθυνοι. Δεν μπορεί να παριστάνετε τον Πόντιο Πιλάτο και να μας λέτε εδώ ότι είναι γεωπολιτική κρίση. Τι γεωπολιτική κρίση? Ποιος εξαπολύει τους πολέμους? Το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι ή όχι? Με αυτούς δεν είστε όλοι? Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, ασθμένοντας, έφτασε να ξεπεράσει παραπέρα και να πει ότι το ΝΑΤΟ είναι καλό σήμερα. Εσείς δεν συμμετείχατε σε όλα ό,τι σας ζήτησαν οι σύμμαχοι εντός εισαγωγικών? Αυτό δεν έφερε ένα κομμάτι, το μεγαλύτερο, της προσφυγικής κρίσης? Επομένως, τι μας παριστάνετε τώρα? Και το λέω, δεν αμφισβητώ την ευαισθησία του καθενός. Ειλικρινά, και το λέμε ευθέως αυτό. Και ότι η διάθεση να λύσει ένα πρόβλημα, αλλά όμως στην πολιτική δεν μετράνε αυτά. Μετράνε τα αποτελέσματα από τη δική σας την πολιτική. Υπάρχει απόφαση που δεν στηρίξατε? Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που φωνάζετε, μέχρι την πρεσβεία της Συρίας τη διώξατε από εδώ. Που θα υπήρχε, θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση. Γιατί? Γιατί το απέτησαν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι βέβαια. Τα ίδια και η Νέα Δημοκρατία. Έκανε όλο αυτό τον καιρό. Υπάρχει πολιτική απόφαση που δεν υπογράψατε ή στρατιωτική απόφαση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν συμμετείχατε σε όσους το ζητήσαν? Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη. Φωνάζετε σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν ισχύει, έφτασαν Λίβιοι πρόσφυγες στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν ισχύει, κύριε Μηταράκη. Δεν ισχύει. Μπορεί να ήταν λαθασμένο. Ωστόσο όμως, αν ξεσπάσει και από εκεί ένα κρούσμα, ένα κύμα, πού θα πάει? Δεύτερο, είσαστε δεσμευμένοι γιατί έχετε ψηφίσει το Δουβλίνο 2. Το ψηφίσατε ή όχι? Τώρα όμως κλείστε. Αφήστε με, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Αφήστε με, οι υπουργοί μιλήσατε. Όχι, δεν μπορώ να σας αφήσω. Με συγχωρείτε πολύ. Όχι. Κλείστε με αυτή τη. Ξέρετε ότι. Ήταν δύο υπουργοί διπλάσιο χρόνο. Ναι. Τώρα με συγχωρείτε,
αλλά έχει μιλήσει ο πρόεδρός σας. Συνεχίζω λοιπόν, τώρα μου τρώτε και το χρόνο. Κλείστε όμως, μη με δυσκολεύετε. Τρώτε και το χρόνο, δεν θα κλείσω κύριε πρόεδρε. Όταν μιλάτε. Άμα δεν κλείσετε, θα σας κλείσω. Κλείστε. Δεν πειράζει, κλείστε. Τώρα δεν μπορείτε, σας κλείνω εγώ. Κλείστε το κάτω. Δεν έχετε άλλο το λόγο. Όχι. Δεν δέχομαι εγώ αυτόν τον εκβιασμό. Δεν δέχομαι τον εκβιασμό και δεν μπορεί να γίνει. Ολοκληρώστε σε ένα λεπτό. Θέλετε να μαλώσουμε. Όχι. Γιατί δεν θέλω και το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρετε πολύ καλά, αλλά πρέπει να υπάρχουν ίδια κριτήρια. Και αν μετέχετε και μετήχατε και στη διάσκεψη των Προέδρων, δεχόμεθα μύδρους εμείς οι Προεδρεύοντες όταν ξεπερνάμε το χρόνο, ανεχόμαστε κλπ. Λοιπόν, κλείστε σε δύο λεπτά. Για να είμαι και εντάξει. Κλείσατε το μικρόφωνο στον κύριο Κομιτσάκο που μίλησε λοιπόν. Εγώ δεν ήμουν εδώ. Τον εαυτό μου εκφράζω. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Κλείστε σε δύο λεπτά. Τελειώνω. Σας παρακαλώ θερμά. Τελειώνω σε δύο λεπτά. Και δεν περίμενα εγώ όπως θα τα ακούσετε περιληπτικά σε δύο λεπτά. Και θα μου αφαιρέσετε το χρόνο που μου φάγατε τώρα με τις παρατηρήσεις. Ναι. Δεύτερο, κανονισμός του Δουβλίνου. Το ψηφίσατε όλοι. Όλοι σας. Και μας κατηγορούσατε για γραφικούς που εμείς είπαμε αυτό θα καταδικάσει τη χώρα και θα γίνει φυλακή. Ναι ή όχι. Ζητάτε να καταργηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου. Κανένας δεν το ζητάει. Από εσάς. Πού. Πώς θεωρητικά. Στην πράξη. Δεν το κάνετε. Τρίτον, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και περηφανεύεται. Που έδωσε και την μπάλα, να το πω και έτσι. Αυτή η συμφωνία, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δεν θα μπορώ να τα αναλύσω, να μπορεί ο Ερντογάν να παίζει μαζί με τους Γερμανούς και να μπορούν οι Γερμανοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζουν με τον Ερντογάν. Γιατί θέλουν να το κρατήσουν στο ΝΑΤΟ, θέλουν να το ξεκόψουν από τη Ρωσία για τα δικά τους τέλος πάντων συμφέροντα. Και όλες τις αποφάσεις που παίρνονται, εγώ δεν είδα κανένα όχι πουθενά. Ή καμιά αντίδραση όλο αυτό το διάστημα. Και προσπαθείτε να μας πείτε ότι θα τετραγωνίσετε το κύριο. Δεν γίνεται, κύριοι υπουργοί και κύριοι υπόλοιποι. Δεν γίνεται και δεν λύνεται. Γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποφασισμένη. Πήρε όσους ήθελε, 800.000 Γερμανοί και οι υπόλοιποι που ήταν μάλιστα και υψηλού επίπεδου, και τώρα κλείνει τη στρόφιγγα. Και τι κάνει ταυτόχρονα, γιατί ακολουθείτε αυτή την πολιτική. Και ας λέτε στο λαό. Και δεν αμφιβάλλει κανένας για προθέσεις, αλλά δεν έχουν σημασία για προθέσεις. Τι λέτε τώρα λοιπόν, εσείς κάνετε ό,τι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε οδηγία είναι και πιο αντιδραστική και στην πράξη, για να μην τα αναλύσω, φορτώνεται τελικά όλη αυτή την κρίση στις πλάτες του ελληνικού λαού και φυσικά στα δικαιώματα των προσφύγων, τα οποία γίνονται όλα και χειρότερα. Και μάλιστα λέτε, εμείς τώρα δίνουμε μήνυμα, αυστηροποιούμε. Και δίνουμε μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι θελκτικός προορισμός. Δεν θέλω να πω ότι είναι γελίο. Στην Ελλάδα δεν έρχονται επειδή είναι θελκτικός προορισμός. Είναι γιατί μπορούν να πάνε από αλλού. Είναι αναγκαστικό πέρασμα. Όσο και τον κύριο Χίτα που είπε ότι ζουν στον παράδεισο, Μαρία, κανόνισε την κυρία Κομινάκα, λέω, που είναι από τη Λέσβο, τον κύριο Χίτα και την κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης να πάνε να ζήσουν στα πεντάστορα της Μόριας. Στείλ τους εκεί. Κλείσε να πάνε στα πεντάστερα της Μόριας που περνάνε στον παράδεισο όλοι οι πρόσφυγες, να ζήσετε εκεί, να ζήσετε πλούσια, να ευχαριστηθείτε και να μην παιδεύεστε. Λοιπόν, ολοκληρώστε κύριε Παφίλη. Έχετε και τα δύο και τα τρία λεπτά, το βλέπετε, έχετε φτάσει στα 14. Σας παρακαλώ 14 πολύ. Με πολλές διακοπές. Ο πρόεδρος σας μίλησε 21. Λέω λοιπόν τελικά την πληρώνει και τελειώνει. Λοιπόν, παρακλείστε θερμή δηλαδή, γιατί με στενοχωρήσατε. Είμαστε και πατριώτες. Πολύ με στενοχωρήσατε. Τελειώνω. Δεν σας στενοχωρήσα. Αν σας στενοχωρήσα, να διαμαρτυρηθείτε στο κόμμα σας που το πήγε σε μία συνεδρίαση και πρέπει να μιλήσουμε για όλα τα άρθρα μέσα σε 10 λεπτά. Να το πείτε και στους υπουργούς και σε άλλους που μιλάνε διπλό χρόνο και όχι να βγάζετε σε μένα που τέλος πάντων. Είμαστε και γνωστοί. Λέω, τελειώνω λοιπόν. Θέλετε να σας πούμε εμείς τώρα. Αλήθεια, γιατί κανένας μέχρι τώρα, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, δεν απάντησε στην πρόταση του ΚΚΕ. Να γίνεται διαλογή, ας το πω έτσι, έλεγχος από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες οργανώσεις στην Τουρκία. Γιατί δεν το υποστηρίξατε αυτό. Και από εκεί να φεύγουν στις χώρες προορισμού. Τώρα τι λέτε, πάρτε θέση. Όταν θα κλείσετε, οι υπουργοί πέστε μας. Τη δέχεστε αυτή τη θέση. Να την παλέψετε έστω. Μέχρι εκεί. Λέμε λοιπόν, ένα είναι αυτό. Θέλετε λοιπόν γρήγορες διαδικασίες για να πάμε αλλού. Γρήγορες. Κάντε προσλήψεις. Όχι κόψτε τα δικαιώματα για να κόψω όσο μπορώ. Κάντε προσλήψεις, βάλτε προσωπικό,
προχωρήστε προς τα εκεί. Θέλετε αποσυμφόρηση. Μεταφορά σε κανονικές, σε ανθρώπινες συνθήκες. Θέλετε να ξεμπλοκαριστούμε από τα νησιά. Καταγγείλετε την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Άνωσης Τουρκίας. Γιατί αυτό είναι το πρόσχημα. Ότι το πρόσχημα και είναι και η πραγματικότητα. Δηλαδή, θέλετε να φύγουν σε χώρες προορισμού. Σας το είπαμε. Απειθαρχία στο Δουβλίνο. Κάντε εκβιασμό. Μου έρχονται όλοι οι Ευρωπαίοι εδώ πέρα. Βγάζουν ωραίους λόγους. Απ' τη μία δολοφονούν τον κόσμο και απ' την άλλη κλαίνε για τους δολοφονημένους. Σας λένε μπράβο. Και στην πράξη εγκλωβίζουν τον κόσμο. Εδώ αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Λέω τίποτα παράλογο. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Όσο για τις ΜΚΟ, τον εαυτό σας τον καθρέφτη. Όταν βγήκαν οι ΜΚΟ, μόνο το κουκουέ τους κατήγγειλε. Έχουμε φάει κριτική. Ευχαριστούμε τον κύριο Παφίλη. Έχουμε φάει κριτική από όλους σας. Και η ΜΚΟ δεν είναι ΜΚΟ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Είναι ΚΟ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παφίλη. Κρατικές οργανώσεις του κράτους.